Σε ένα νέο γύρο κατασκευαστικών έργων προχωρούν οι κατοχικές αρχές, αλλοιώνοντας κι άλλο το πρόσωπο της Μόρφου. Με τον Μαχμούτ Οτσινάρ, δήμαρχο της κατεχόμενης Μόρφου, να λέει πως είναι έτοιμη για νέα ολοκληρωμένα έργα υποδομής και νέες επενδύσεις. Η εφημερίδα Κύπρης παρουσιάζει σε δισέλιδο ρεπορτάζ τα έργα που υλοποιούνται και πρόκειται να υλοποιηθούν στη Μόρφου. Γίνεται μια πάρα πολύ άσχημη ανάπτυξη χωρίς να λογαριάζεται καθόλου ο χαρακτήρας της πόλης. Η φωτογραφία που βλέπετε στην οθόνη σας είναι η τελική μορφή του νέου πάρκου, το οποίο θα περιλαμβάνει κέντρο κοινωνικών δραστηριοτήτων, πεδότοπο και ποδηλατόδρομο μήκους 4,5 χιλιόμετρων. Στο ρεπορτάζ της Κύπρης δημοσιεύεται επίσης φωτογραφία από εργασίες στο αποχετευτικό σύστημα, με τον λεγόμενο δήμαρχο να δηλώνει ότι έχει αποκατασταθεί το δίκτυο σε Μόρφου και Ζώδια με την υποστήριξη από ευρωπαϊκά ταμεία. Το δυσάρεστο είναι ότι κάποια έργα γίνονται και με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι παράλογο και παράτυπο. Ο νέος πυρετός εργασιών στη Μόρφου έρχεται ως συνέχεια των προηγούμενων χρόνων και κατόπιν οδηγιών της Άγκυρας. Στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης, οι Τούρκοι επικαλέστηκαν την ανάπτυξη για να υποστηρίξουν πως δεν πρέπει η Μόρφου να επιστραφεί στους νόμιμους κατοίκους της. Η υπόγεια βλέπουμε ότι λειτουργούν κάποιοι πάρα πολύ συγκεκριμένοι οικονομικοί σχεδιασμοί που στοχεύουν βεβαίως στην ανάπτυξη της περιοχής. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, πέραν από κάποια ευρωπαϊκά κονδύλια για έργα υποδομής στην περιοχή, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα θα έλεγα ότι είναι τα έργα που έπονται για την επέκταση του υποθαλάσσιου αγωγού νερού. Μέχρι τον Νοέμβριο θα ολοκληρωθεί και το νέο κεντρικό κτίριο που κτίζεται σε έκταση 3.000 τετραγωνικών μέτρων στα όρια του κατεχόμενου Δήμου. Ο παλιός σιδηροδρομικός σταθμός αποκαθίσταται σε συνεργασία με το λεγόμενο Υπουργείο Τουρισμού. Έχει ήδη ανακοινωθεί και η έλευση Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Μέσης Ανατολής, το οποίο σύμφωνα με τον λεγόμενο Δήμαρχο θα αναβαθμίσει τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα της περιοχής, η οποία ήδη φιλοξενεί ακόμη δύο πανεπιστήμια. Σημαντικό θεωρεί επίσης το έργο δικής σύνδεσης της κατεχόμενης πόλης με τα παραλία της. Σίγουρα μια πόλη πρέπει να αναπτύσσεται, αλλά όταν η πόλη κατοικείται από τους νόμιμους κατοίκους της και όχι από έπικους ή αλλούς. Για το θέμα θα συνεδριάσει τις επόμενες μέρες το Δημοτικό Συμβούλιο Μόρφου.